ανάπλαση, έχετε και σε επαφές με τους ανθρώπους που τους κατασυμβάνεσαι. Είπαμε τότε, αυτό είναι το δεύτερο σημείο που έγινε μια μεγάλη έκταση ανάπλασης. Βλέπετε τους δρόμους, βλέπετε την απομάκρυνση των αυτοκινήτων, βλέπετε μια εφταξία θέση, η οποία κυριολεκτικά αναβαθμίζει την περιοχή. Αυτή, θυμίζω απλώς, ότι ήταν η παλιά περιοχή της Μπάρας, όπου ήταν μια λίγο γκρίζα περιοχή σε σχέση με το ήθος και την ηθική διαφόρα. Και βάσει αυτό το οποίο είπαμε τώρα, θα πιάσουμε την Κινέζικα, το σύλλογο των Κινέζων εμπόρων που είναι εγκαθισμένο εδώ πέρα. Του ζητήσαμε να μην σκάλαμε το χρέο μα να αναβαθμίσουν την περιοχή. Είναι υποχρέωση δική του να ωρεοποιήσουν την περιοχή και φυσικά να τη δώσουν και ένα κινέζικο χρώμα. Το οποίο θα πει ότι πέρα από κάποια διακόσμηση και κάποιες γιορτές που κάνουν αυτοί, είτε είναι πρωτοχρονιά, είτε είναι εξωτερικό και άλλες γιορτές έχουν, να ανοίξουν μαγαζιά τα οποία να έχουν και κινέζικα τρόφιμα, όχι μόνο παντελόγια και πουκάμισα, να έχουν και κινέζικα τρόφιμα, να γίνουν και κάνα δυο ρεστοράν κινέζικα, για να μπει αυτή η κουλτούρα, να μπει μέσα στην νοοτροπία και των κατοίκων της πόλης. Και επιπλέον, την ίδια κουβέντα έκανα με τον πολιτιστικό ακόλουθο της Κινέζικης Πρεσβείας και τον ζητώ ότι θα ανταποκριθούν. Chinatown Θεσσαλονίκη. Chinatown Θεσσαλονίκη. Είναι, εδώ υπενθυμίζω ότι αν πάτε λίγο εκεί παρακάτω στην πλατεία Καζαντζάκη, θα δείτε τα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα, είτε γιοταχή, είτε φορτηγά και μικροφορτηγά. Είναι όλα από τις γειτονικές χώρες. Που θα πει ότι είναι ένα κέντρο εμπορίου.